Πρώτη συνταγή για σήμερα, αλμυρά scones. Το κλασικό αυτό μπισκότο cake που σερβίρεται στο afternoon tea για οποιοδήποτε αγγλικό εστιατόριο ή ξενοδοχείο. Είναι ένα πάρα πολύ κλασικό κεκάκι μπισκότο και πρέπει να μάθετε να το φτιάχνετε. Πάμε να δούμε τα υλικά μας. Για τα αλμυρά scones θα χρειαστούμε 140 γραμμάρια βούτυρο παγωμένο, 300 γραμμάρια αλεύρι που φουσκώνει μόνο του, 1 κουταλιά της σούπας baking powder, 30 γραμμάρια παρμεζάνα τριμμένη, 150 γραμμάρια γάλα, 1 κουταλάκι του γλυκού ρίγανη ξερή, 1 κρόκο αυγού αραιωμένο με 1 κουταλιά της σούπας νερό, 1 κουταλιά της σούπας σουσάμι, αλάτι και πιπέρι. Για το σερβίρισμα, τυρί κρέμα, φέτες ζαμπόν, τυρί και παστράμι. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε. Τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά. Χρειάζομαι το βουτυράκι από το ψυγείο. Και όταν λέω από το ψυγείο, το εννοώ. Γιατί πρέπει να είναι παγωμένο. Να σας πω ότι στην Αγγλία ένας καλός ζαχαροπλάστης φαίνεται από το πόσο καλά σκόνους κάνει. Τα σκόνους βγαίνουν και σε αλμυρή εκδοχή και σε γλυκιά εκδοχή. Η πιο συνηθισμένη βέβαια είναι η γλυκιά εκδοχή, γιατί σερβίρεται με μαρμελάδα και βούτυρο στο afternoon tea. Αλλά σήμερα θα σας δείξω την αλμυρή εκδοχή που είναι πάρα πολύ ωραία και αυτή. Και τα πράγματα είναι πολύ απλά. Όπως βλέπετε, το βούτυρο πρέπει να είναι παγωμένο. Το κόβουμε σε μικρά κυβάκια και σε περίπτωση που δεν έχετε πολυκοπτικό, δεν πειράζει κανένα πρόβλημα. Όλη η διαδικασία θα γίνει στα χέρια κανονικά. Δηλαδή, θα τρίψω το βούτυρο μαζί με το αλεύρι μέχρι που να ενωθούν και μετά θα προσθέσω όλα τα υπόλοιπα υλικά και θα κάνω το ζυμάρι μου. Γίνεται και με τα χέρια, αλλά βέβαια στο πολυκοπτικό γίνεται πολύ πιο γρήγορα. Γιατί ρίχνω το βούτυρο, ρίχνω το αλεύρι, ρίχνω αλάτι και πιπέρι. Καλά την αγαπώ τη συνταγή αυτή. Αλήθεια σας λέω. Στην Αγγλία, όλοι οι ζαχαροπλάστες για να δείξει ο ένας τον άλλον το πόσο καλό ζαχαροπλάστης είναι, το κάνουν με τα scones. Δηλαδή, όποιος Άγγλος κάνει καλύτερα scones γλυκά, είναι και ο καλύτερος ζαχαροπλάστης. Οπότε, είναι πολύ σημαντικά τα scones στην Αγγλία. Τώρα, χτυπάμε καλά το βούτυρο μαζί με το αλεύρι. Και έτσι με αυτόν τον τρόπο διαλύσαμε τελείως το βούτυρο. Ξαναλέω ότι άμα δεν έχετε πολυκοπτικό, μίξερ μεγάλο, θα κάνετε την όλη διαδικασία με τα χέρια. Θα διαλύσουμε το βούτυρο μαζί με το αλεύρι και μετά προσθέτουμε όλα τα υπόλοιπα υλικά. Τα υπόλοιπα μέσα υλικά είναι πολύ απλά. Θα βάλω λίγο ρίγανη, γιατί είμαστε στην Ελλάδα και θέλουμε τα scones να είναι έτσι πιο αρωματικά μεσογειακά. Baking powder, την παρμεζάνα μας και το γάλα μας. Αυτό ήταν. Χτυπάμε πολύ λίγη ώρα και το μείγμα μας είναι έτοιμο. Τα scones λέγεται πως ξεκίνησαν ως ένα σκοτσέζικο γρήγορο ψωμί. Αρχικά φτιάχνονταν με βρώμη, όμως σήμερα μαγειρεύονται περισσότερο με αλεύρι, ενώ η προέλευση της λέξης scone θεωρείται ότι είναι από την Ολλανδική λέξη schoenbrood, που σημαίνει όμορφο ψωμί. Σύμφωνα με το λεξικό του Webster, τα scones προέρχονται από τη Σκωτία και χρονολογούνται στις αρχές της δεκαετίας του 1500. Τέλεια. Το μείγμα μας μόλις είναι έτοιμο, θα μας το δείξει μόνο του. Δένει κατευθείαν. Και αυτό που θέλω να κάνετε είναι να πάρετε αλεύρι, να ρίξετε στον πάγκο σας εδώ. Να πάρετε αλεύρι, να βάλετε στα χέρια σας. Και με το πιάσουμε το μείγμα μας με αλευρωμένα χέρια, δεν θα κολλάει τόσο. Εδώ. Και έτσι όπως είναι, θα πάρουμε το μείγμα μας και θα το ανοίξουμε πάνω στο αλεύρι. Εδώ. Σε περίπτωση που κολλάει, βλέπετε που κολλάει, τι κάνουμε, γυρνάμε από την άλλη. Και τώρα δεν κολλάει. Κατευθείαν ανοίγουμε το μείγμα εδώ. Τέλεια. Δεν χρειάζεται να ανοίξετε παραπάνω. Εδώ είναι μια χαρά. Είναι η πιο εύκολη συνταγή που έχω, γιατί κανονικά τα scones θέλουν ορίμανση. Να σου πω ότι κανονικά αφήνουμε το μείγμα έτσι όπως είναι μαζί με τα αλεύρι μέσα στο ψυγείο, τα αφήνουμε να οριμάσει και μετά το κόβουμε. Το μυστικό για να πετύχεις όμως σωστά scones είναι στο σχήμα.
Σε περίπτωση που τα scones βγουν στραβά, σημαίνει πως αυτός που τα έκανε δεν τα έκανε σωστά. Γιατί? Γιατί έχουν ένα μικρό χαρακτηριστικό. Πρέπει οπωσδήποτε όταν φτιάχνουμε scones να τα κόψουμε με μία κίνηση. Δηλαδή, παίρνουμε το κουπάτ και πρέπει να πατήσουμε μία και όξω. Σε περίπτωση που πατήσουμε λίγο δεξιά ή λίγο αριστερά, αυτό θα αποτυπωθεί στο τελικό προϊόν. Και το scone θα βγει είτε έτσι είτε έτσι. Στραβό. Και είναι κάτι που δεν θέλουμε. Το σκόνο μας θέλουμε να είναι ολόισιο. Οπότε, το πρώτο μας είναι έτοιμο. Το αφήνω στην άκρη. Το ξέρατε αυτό, δεν το ξέρατε. Είδατε, ένα σκόν. Θα κάνω και το δεύτερο. Θα κάνω και το τρίτο. Εδώ. Φανταστική συνταγή. Εδώ. Λίγο αλευράκι. Για να μην κολλάει. Ναι. Και εδώ. Και τώρα δεν μου βγαίνουν τα άλλα. Ό,τι θα πρέπει να κάνω αναγκαστικά, θα πρέπει να ξαναδέσω το ζυμάρι μου και να ξανακόψω τα σκόνους. Οπότε να κόψω άλλα δύο εδώ. Αυτά είναι πολύ χοντρούτσικα. Ποιο λεπτά θέλω. Εδώ. Τέλεια. Ένα. Οπ. Δύο. Τέλεια. Και ήρθε η ώρα του ψησίματος. Έχω μία λαντόκολλα με ένα ταψάκι εδώ και θα βάλω τα σκόνους μου στο ταψάκι. Το φέρω εδώ δίπλα μου. Θέλω λίγο άλυμα αυγού, κρόκο αυγού αραιωμένο με νεράκι. Θα βάλω από πάνω εδώ. Τέλεια. Φανταστική διαδικασία, αλήθεια σας λέω. Και είναι μια πολύ καλή ευκαιρία σε κάποιο άλλο επεισόδιο να σας δείξω και τα γλυκά τα σκόνους που έχουν περισσότερη διαδικασία. Αλλά όντως πρέπει να γίνετε expert και σε αυτό το κομμάτι. Λίγο σουσαμάκι από πάνω, κάνουμε αλμυρά σκόνους, οπότε θα βάλουμε λίγο σουσάμι, να θυμίζουν ότι είναι αλμυρά. Έχουμε βάλει και την παρμεζάνη, έχουμε βάλει και τη ρίγανη. Ο φούρνος μου είναι προθαρμασμένος στους 200 βαθμούς και θα ψήσω για 12 με 15 λεπτάκια. Εδώ, εδώ, εδώ και περιμένουμε. Τα scones έγιναν δημοφιλή στην Αγγλία την περίοδο που άρχισε να εδραιώνεται σαν διαδικασία η συνέβρεση των ανθρώπων με σκοπό την κατανάλωση τσαγιού και συγκεκριμένα όταν η Άννα, δούκισσα του Bedford τον 18ο αιώνα, διέταζε τους υπηρέτες της να της φέρνουν τσάι και μερικά γλυκά ψωμιά. Ήταν τόσο ενθουσιασμένη με αυτή τη διαδικασία που το επέβαλε κάθε απόγευμα και αυτό έχει πλέον γίνει μια αγγλική παράδοση ως afternoon tea time και σημαίνει σαν ώρα ότι είναι 4 ακριβώς. Και τα scones μας είναι έτοιμα, Παναγία μου. Τρελαίνομαι, το κόβεται στη μέση εδώ. Τα scones κόβονται και μόνα τους στη μέση, έτσι. Και εδώ. Φανταστικό. Και εδώ. Βλέπετε πόσο θρηματίζονται και πόσο σεξι είναι. Είναι πάρα πολύ ωραία. Και εδώ. Και εδώ. Αυτό θα το κρατήσω για εμένα. Κοιτάξτε. Πάντα υπάρχει μία ρογμή στη μέση που σε αυτό το σημείο ανοίγει το σκόρ από μόνο του. Λοιπόν, τώρα. Οτιδήποτε σας αρέσει μπορείτε να βάλετε σαν αλμυρή γεύση. Εγώ θα πάω πάρα πολύ έτσι απλά. Θα προσθέσω μόνο αλαντικά και λίγο τυρί κρέμα. Εδώ δεν χρειάζεται να βάλουμε τίποτα παραπάνω. Παναγία μου. Εδώ και εδώ. Και τώρα έχω 6 scones συν ένα το δικό μου, 7. Περιμένω παραγγελίες. Ποιος θέλει παστράμι, ποιος θέλει ζαμπόν. Παστράμι. Παστράμι. Εσύ είσαι πολύ γκουρμέ, το καταλαβαίνω. Άρα θα σου βάλω και λίγο τυράκι. Εντάξει. Εδώ και εδώ. Μπορούμε να βάλουμε blue cheese, μπορούμε να βάλουμε ένα πολύ ψαγμένο κατσικίσιο τυρί, μπορούμε να βάλουμε... Τι άλλο μπορούμε να βάλουμε, φίλε μου? Τυροκαυτερί. Τυροκαυτερί, λέει. Ο Χριστός και η Παναγία. Τζατζίκι να μην βάλεις όμως. Όχι. Το τζατζίκι δεν μας κάνει. Λοιπόν, θα βάλω τυράκι εδώ και εδώ. Παναγία μου. Ποιος θέλει ζαμπόν? Ένας. Άλλο ζαμπόν. Δύο. Δύο.
Ποιο θέλει παστράμι? Εμείς. Εμείς. Η premium. Άρα όλοι θέλετε το παστράμι σας, ε. Ποιο θέλει και παστράμι και ζαμπόν? Και παστράμι και ζαμπόν. Α, τώρα το γυρίσατε. Εντάξει λοιπόν. Θα βάλω εδώ πέρα και παστράμι και ζαμπόν. Κοιτάξτε εδώ. Και εδώ. Και εδώ. Εννοείται πως δεν θα βάλουμε τίποτα άλλο. Νομίζω πως είναι αρκετά. Και κοιτάξτε εδώ. Τώρα να έχεις βγάλει ένα afternoon tea και ουζάκι να βγάλεις μια χαρά είναι. Εδώ. Και εδώ. Να σας πω ότι εκτός από τα σκόνους τα γλυκά βγάζουν sandwiches, πάρα πολλά. Πάρα πολλά είδη από sandwiches με τόνο, με σολομό, κλασικό μικοτόπουλο. Γενικά τους αρέσει πάρα πολύ. Ένας μεζές, ένας μπουφές και ουσιαστικά να έχει αλμυρά και γλυκά και να διαλέξει ο καθένας τι θέλει να πάρει. Δεν είναι φανταστικό? Για τα αλμυρά scones, κόβουμε το βούτυρο σε κυβάκια και το βάζουμε στο πολυμηχάνημα με τα μαχαίρια. Προσθέτουμε το αλεύρι, το αλάτι, το πιπέρι και χτυπάμε πολύ καλά μέχρι να πάρει το μείγμα η φιβρεγμένη σάμου. Προσθέτουμε το baking powder, την παρμεζάνα, το γάλα και την ξερή ρίγανη. Πασπαλίζουμε με αλεύρι τον μπάγκο εργασίας μας και βάζουμε το ζυμάρι πάνω και ανοίγουμε με τον πλάστη το ζυμάρι. Κόβουμε με στρογγυλά κουπάτ και βάζουμε τα κομμάτια σε ένα ταψί με λαδόκολλα. Το ζυμάρι που περισσεύει το πλάθουμε ξανά, το ανοίγουμε με τον ίδιο τρόπο και κόβουμε με το κουπάτ μέχρι να τελειώσει η ζύμη. Αλείφουμε με αραιωμένο κρόκο όλα τα κομμάτια, πασπαλίζουμε με το σουσάμι και ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 200 βαθμούς. Κόβουμε τα σκόν στη μέση και απλώνουμε το τυρί κρέμα. Βάζουμε το τυρί, το ζαμπόν, το παστράμι και σερβίρουμε. Λοιπόν, έχω αφήσει το δικό μου εδώ πέρα, επίτηδες, γιατί θα φωνάξω το φίλο μου τον Πελέση και το φίλο μου τον Δημήτρη. Έχουν αφήσει ήδη τις κάμερες και τρέχουνε. Μπορείτε να φανταστείτε τι γίνεται. Και θέλω να καταλάβεις όλη τη φιλοσοφία του πράγματος. Λοιπόν, το μπισκότο είναι τόσο τραγανό, πραγματικά διαλύεται στο στόμα και το πιο φανταστικό. Πρέπει να πάω να φτιάξω το πλάνο. Δεν πειράζει, θα κάτσω όντω μαζί με το premium. Και η όλη. Περίμενε. Ωραία, τώρα έχουμε κάδρο. Ωραία. Και η όλη φιλοσοφία πρέπει να καταλάβει ότι δεν είναι ψωμί. Να το πιάσει και να. Μπράβο. Ναι. Είναι πολύ ωραίο. Το scone είναι. Είναι πολύ συγκεκριμένο. Η φιλοσοφία του είναι ότι θέλω και τσάι για να μπορέσω να το ευχαριστηθώ. Επειδή είναι μπισκοτένιο. Χρειάζεσαι και ένα ρόφημα από δίπλα για να μπορέσεις να το καταπιείς πιο εύκολα. Mm-hmm. Έτσι δεν είναι? Βεβαίως. Αλλά είναι φανταστικό για μας. Ζηλεύουν όλοι. Άστο να λέμε.